Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας με τη σειρά Επιστήμη Κυβερνήσεως. Είναι η σειρά αυτή, μέσα από την οποία, μέσα από το Λόγο του Θεού, διαβάζουμε για τη χάρη που κάνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων, ώστε να κυβερνούνε, να διαχειρίζονται δηλαδή, να είναι καλοί οικονόμοι και της πολυειδούς χάριτος του Θεού στη ζωή μας, τη φυσική και την πνευματική, αλλά και τα μυστήρια, καθώς είμαστε και οικονόμοι των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, ώστε στη ζωή μας να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, την εύνοια του Θεού, να απολαμβάνουμε τη χάρη, το έλεος του Θεού και να μας δίνει ο Θεός καλά αποτελέσματα, καρποφορία καλή, αλλά και να μας χρησιμοποιεί για τη δόξα Του στο έργο που Αυτός έχει ετοιμάσει τον καθέναν από μας, καθώς ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται για τον καθέναν και καλά σχέδια έχει ο Θεός για τον καθέναν από μας. Σήμερα λοιπόν με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1077. Είναι από την επιστολή την δεύτερη καθολική του Αποστόλου Πέτρου. Σελίδα 1077, πρώτο κεφάλαιο, από την δεύτερη επιστολή την καθολική του Πέτρου του Αποστόλου. Σελίδα 1077. Σημεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην εις την δικαιοσύνη του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί σε εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών, καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειεν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς σε μέγιστε και τίμια επαγγελία, ή να δια τούτων γίνεται κοινωνή Θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο, υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετήν, εις δε την αρετήν τη γνώση, εις δε τη γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδελφία, εις δε τη φιλαδελφία την αγάπη. Διότι αν ταύτα υπάρχωσιν σε εσάς και περισσεύωσιν, σας καθιστώσιν ουχή αργούς, ουδέα κάρπους, εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή σόντινα δεν υπάρχουσιν ταύτα, τυφλός είναι, μειοπάζει και ελισμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμετε βεβαίαν την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθε, δεν θέλω αμελής να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και έτη ειδότας και στηριγμένου στην παρούσαν αλήθεια, στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι να σας διεγείρω διά της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκηνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί ώστε κι εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Αμήν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην ζωή του εδώ στη γη, μιλώντας στους μαθητάς του, είπε «Μη με ρημνάτε περί μηδενός, τι να φάτε ή τι να ενδυθείτε, διότι αυτά τα κάνουν οι εθνικοί. Εσείς όμως ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, γιατί αν ζητείτε, ψάχνετε να βρείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, τότε όλα τα άλλα που ζητάτε θα σας τα προσθέτει ο Θεός από μόνος Του». Ο Απόστολος Πέτρος όμως στην επιστολή του, την τελευταία, τη δεύτερη, και μάλιστα λίγο πριν αποθάνει, καθώς το εφανέρωσε ο Κύριος σταυρωμένος στη Ρώμη, όπως ο Κύριος μας του Ιησούς Χριστός, όμως ο ίδιος επέλεξε ανάποδα να σταυρωθεί, προτείνει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και όσοι είναι μαθητές του Χριστού, όσοι είναι αληθινοί χριστιανοί, γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή το να σας δοθεί
να χαριστεί δηλαδή σε εσάς πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιαν βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ζητούμενο θα έλεγα, ακόμη θα πρόσθετα ότι είναι το μόνο ζητούμενο που πρέπει να έχει ο χριστιανός στη ζωή του εδώ, να του χαριστεί, να του δωρηθεί, να εισέλθει πλούσια δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέσα λοιπόν από αυτή την πρόταση και αποκάλυψη που έχει ο Απόστολος Πέτρος και το οποίο θεωρεί τόσο πολύ σημαντικό, ώστε όχι μόνο τους διεγείρει την ειλικρινή τους διάνοια γράφοντάς τους τα λόγια αυτά, αλλά η επιθυμία του είναι να γραφτεί και να το υπενθυμίζει πάντοτε ο Θεός μέσα από τον αψευδή και θεόπνευστο λόγο, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει όλους που πιστεύουν, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε ότι εκείνο το οποίο πρέπει να ζητάμε πάνω απ' όλα μαζί με τη Βασιλεία του Θεού, να εισέλθουμε να μας χαριστεί, να μας δοθεί, δεν είναι αποτέλεσμα δικών μας ενεργειών, είναι αποτέλεσμα χάρης. Να εισέλθουμε πλουσίως στην ένδοξη Βασιλεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ώστε μετά τη χιλιετή Βασιλεία να βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων πλουσίως. Και έτσι λοιπόν, για να φτάσει σε αυτή την πρόταση ο Απόστολος Πέτρος, ξεκινάει από την αρχή το έργο του Θεού, λέγοντας ότι εγώ αυτή την επιστολή τη στέλνω σε όλους εσάς που λάβατε ισότιμον με ημάς πίστην εις τη δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Δηλαδή, καθώς κατά χάριν σωθήκατε δια της πίστεως, καθώς ο Θεός δηλαδή σας εξέλεξε και σας έλκυσε με την αγάπη του και σας αποκάλυψε τον Ιησού Χριστό, και ο Ιησούς Χριστός όταν τον δεχτήκατε και τον επικαλεστήκατε σας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, σας οδήγησε να βαπτιστείτε εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών, ώστε να γραφτεί το όνομά σας στο βιβλίο της ζωής και να λάβετε και την επαγγελία του Πατρός που είναι η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Σε εσάς λοιπόν που λάβατε ισότιμον με ημάς πίστην αφού αναγεννηθήκατε μέσα από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και μένετε στην πίστη του Ευαγγελίου και συνεχίζετε να μένετε μέσα στην πίστη, στην εμπιστοσύνη δηλαδή που δείχνετε στον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Κύριος σας και ο Θεός σας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και στην εμπιστοσύνη και υπακοή δια της πίστεως που δείχνετε στα λόγια του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι πνεύμα και ζωή, σε εσάς εύχομαι να πληθυνθεί, να αυξηθεί η χάρις και η ειρήνη. Δύο πράγματα τα οποία, αδερφοί αγαπητοί, είναι απαραίτητα, γι' αυτό πάντοτε, όχι μόνο ο Απόστολος Πέτρος, αλλά και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Άγιοι, όταν εύχονται, εύχονται δύο πράγματα στη ζωή των ανθρώπων, και καλό είναι όχι μόνο να τα ευχόμεθα κι εμείς, αλλά να τα εξητούμε, γιατί χωρίς αυτά ο χριστιανός δεν μπορεί να περπατήσει και δεν θα φτάσει όχι να εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ούτε καν να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Πρώτον είναι η χάρις του Θεού, η σωτήριος που διδάσκει εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας και να ζούμε στη ζωή αυτή δικαίως, αγίως και ευσεβώς. Δεύτερον, και τρίτον, να προσμένουμε τη μακαρία ελπίδα που είναι η επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, καθώς λέγει και ο Λόγος του Θεού, η Εκκλησία και το Πνεύμα λέγουσι ελθέ, και δεν μπορείς να πεις ελθέ αν δεν το περιμένεις μόλις στην ψυχή, εάν δεν επιποθείς, δεν αγαπάς μόλις στην καρδιά, να έρθει ο Κύριος να σε παραλάβει στους ουρανούς και να εισέλθεις πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών.
Και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος που γνωρίζει τι σημαίνει χάρις, λέει προσέξτε και φροντίστε μη στερείτε της χάριτος του Θεού. Μη στερείσαι από τη χάρη του Θεού. Τη χάρη του Θεού που σε διδάσκει, τη χάρη του Θεού που σε διατηρεί, τη χάρη του Θεού που σε διαφυλάει, τη χάρη του Θεού που σε συγχωρεί, που σε σώζει. Και βέβαια πώς μπορούμε να στερηθούμε τη χάρη του Θεού ή πώς μπορεί να αυξάνει η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορεί να μας το περιγράψει λέγοντας «Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη». Και όταν ο άνθρωπος μπορεί και ταπεινώνεται, και η ταπείνωση δεν είναι μια θεωρητική άποψη, αλλά λέει ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους. Εάν ο χριστιανός δεν μπορεί να υποταχθεί σαν άντρας τη γυναίκα του, να την ακούσει με προσοχή και να μένει στο Λόγο του Θεού σαν γυναίκα στον άντρα της, να υποτάσσεται κατά πάντα ως εις τον Κύριον, σαν αδελφός στους αδελφούς, αλλά και σαν χριστιανός στους προεστώτες, στους οποίους οφείλει με βάση το Λόγο του Θεού να υποτάσσεται και να υπακούει, τότε στερείται της χάρης του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος στερείται της χάρης του Θεού, στερείται τη σωτηρία. Ο Θεός λοιπόν να μας χαρίζει πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου πάντοτε, για να πληθύνεται κατά την ευχή και την υπόσχεση του Αποστόλου Πέτρου και του Λόγου του Θεού στην πραγματικότητα στη ζωή μας. Και το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό στη ζωή μας είναι η ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού που φυλάει την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας δια του Ιησού Χριστού, ώστε ο Θεός να είναι μαζί μας. Γιατί όπου υπάρχει ταραχή, αγωνία, φόβος, θυμός, ζήλια, κακία, εκεί δεν υπάρχει ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει ο Θεός, δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Ο χριστιανός είναι ειρηνικός. Η ειρήνη του Θεού κατοικεί πλουσίως εντός του. Και ξέρει και πώς θα το πετύχει αυτό. Δεν είναι μία ευχή, αλλά ένας αγώνας. Λέει ο Λόγος του Θεού, μη με ερημνάτε περί μηδενός, αλλά όλα τα ζητήματά σας να τα πηγαίνετε στον Θεό δια του Ιησού Χριστού εκεί στο ταμείο σας. Να τα φέρνετε εκεί, να τα παραδίδετε. Πολλά πράγματα, αδερφοί, στη ζωή μας δεν μπορούμε να τα υποφέρουμε, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Η ζωή μας βουλιάζει, είτε από αγωνίες, είτε από μέρημνες, είτε από στενοχώριες, είτε από ξαφνικά, είτε από μη ξαφνικά γεγονότα στη ζωή μας, είτε στα προσωπικά μας, στα οικογενειακά μας, είτε στα εκκλησιαστικά μας. Δηλαδή ο άνθρωπος αποκάμει. Ξέρεις θα πει να λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε τον αυτόν μη καταποθεί υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Και η μέρημνα δημιουργεί ταραχή, λύπη, φόβο, αγωνία, απελπισία. Καταστάσεις που έρχονται στη ζωή μας πολλές φορές είναι ανεξέλεκτες και ανυπέρβλητες. Γι' αυτό και η ευχή του Αποστόλου Πέτρου, η ευχή του Χριστού, η προσευχή του Χριστού είναι να πληθύνεται η ειρήνη του Θεού στη ζωή μας. Και ο Απόστολος Παύλος, είπαμε, μας δείχνει και το δρόμο. Γνώριζε τα ζητήματά σου όλα σε Αυτόν, με τευχαριστίας, όχι με δάκρυα και με γκρίνια, αλλά με ευχαριστία, γιατί ο Κύριος όταν πας να μπει στο ταμείο σου σε περιμένει και θα σου αποκαλυφθεί εκεί ο πατέρας σου, ο επουράνιος, που μόνο εν το κρυπτό, αποκαλύπτεται. Και όταν εξομολογηθείς Αυτόν, τα φέρεις όλα σε Αυτόν, τότε ο πατέρας ο ουράνιος θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Τι θα κάνει? Η ειρήνη του Θεού θα έρθει να σε ελευθερώσει και στην καρδιά σου και στους διαλογισμούς σου δια του Ιησού Χριστού, ώστε πλέον να είσαι γεμάτος με την ειρήνη του Θεού, για να μπορεί ο Θεός και να σε αγιάζει ολοκλήρως το σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, και να σου αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, το αυγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και να σου δίνει δύναμη
να το εκτελείς υποτασσόμενος υπακούοντας το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι μια σειρά, μια αλληλουχία. Και στο τέλος να συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια σου. Το εύχεται, αλλά μας δίνει και τον τρόπο να πλησιάσουμε το Θεό να μας το χαρίσει. Γι' αυτό, όταν υπάρχει και πλυνθύνεται στη ζωή μας η χάρις και η ειρήνη του Θεού, τότε η Θεία δύναμις, και λέει δια της επιγνώσεως του Θεού, καθώς γνωρίζεις το Θεό και μάλιστα και τον Ιησού Χριστόν, τότε η Θεία δύναμις του Θεού, η ουράνια δύναμις του Θεού, δωρίζει, λέει το κείμενο, όχι χαρίζει, κάνει δώρο, δωρίζει σε μας όλα. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να είναι απόλυτος. Όλα σου τα δωρίζει. Και τα προς ζωήν στη φυσική σου ζωή και τα προς ευσέβειαν στη πνευματική σου ζωή, με προϋπόθεση τη χάρη και την ειρήνη του Θεού να πληθύνεται στη ζωή σου. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεσαι στη χάρη του Θεού να σε διδάσκει ο Χριστός και αν δεν βρίσκεσαι στην ειρήνη του Θεού και έχεις ταραχή, αγωνία και φόβο, ούτε τα προς ζωήν, ούτε τα προς ευσέβειαν θα είναι δωρισμένα σε σένα από τον Παντοδύναμο Θεό δια του Ιησού Χριστού. Καθώς αυτός ο Παντοδύναμος Θεός, που τον γνωρίζουμε έχοντας τη χάρη και την ειρήνη του Θεού, μας κάλεσε, αλλά πώς? Δια της δόξης αυτού και της αρετής αυτού. Δεν μας κάλεσε, αδερφοί αγαπητοί, με ανθρώπινο τρόπο. Μας κάλεσε με ουράνιο τρόπο, με ένδοξο τρόπο. Μόνο ο αιώνιος ουράνιος Θεός μπορούσε να μας σώσει. Γιατί ο άνθρωπος είναι υποτεταγμένος στο διάβολο. Ο διάβολος είναι ένα όν που δεν μπορεί να τον νικήσει ο άνθρωπος. Έπρεπε να καταβάλει πάσαν σπουδήν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, της ουράνιας δόξας του αλλά και της αιώνιας αρετής του, για να μας καλέσει, να μας σώσει και να μας δωρήσει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες τις ουράνιες, ώστε δι' αυτών και μόνο δι' αυτών των μέγιστων και τελείων και τιμίων, συγγνώμη, επαγγελιών, δι' αυτών και μόνο δι' αυτών να είμαστε και να γινόμαστε και να γίνουμε κοινωνή Θείας Φύσεως. Δηλαδή ο χριστιανός είναι ένα μυστήριο. Είναι αποτέλεσμα της ενδόξου δωρεάς αγάπης αιωνίου και αιώνιας αρετής του Παντοδυνάμου Θεού προσωπικά για τον κάθε έναν από εμάς. Δηλαδή ο αιώνιος Θεός, ο Παντοδύναμος Θεός, έστρεψε το βλέμμα του και είπε, αυτόν θα τον καλέσω. Και αυτός είσαι εσύ, ο άχρηστος, ο τυποτένιος, ο τυδανός. Και δια των τιμίων και μεγίστων επαγγελιών υποσχέσεων του Θεού, μας κατέστησε κοινωνούς Θείας Φύσεως. Και μόνο σαν κοινωνή Θείας Φύσεως θα μπορούμε να αποφεύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας της ανθρώπινης φθορά μέσα στον κόσμο. Μας ελευθέρωσε από τη φθορά, αδελφοί, δια των μεγίστων και τιμίων επαγγελιών. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Επαναλαμβάνω, ο χριστιανός είναι ένα θαύμα, μεγάλο θαύμα. Το ότι είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής είναι ένα μεγαλείο ένδοξης και αιώνιας προσφοράς της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Σήμερα ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο άλλο ένα πρωτάκι, τη Γεωργία του Πασαλή, η οποία ήρθε νωρίς και μου είπε, θέλω κι εγώ.
Τώρα ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έσωσε, αναγέννησε, βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ένα κοριτσάκι που το θυμάμαι όταν πρωτομπήκε. Τώρα πάει πρώτη τάξη όμως. Ζήλεψε, ήρθε, γονατίσαμε εκεί, τη βάφτισε ο Κύριος. Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες, αδερφοί. Και δεν πρέπει να χάνουμε την ευγνωμοσύνη μας. Και ξέρετε πώς χάνει την ευγνωμοσύνη μας. Ο διάβολος μας την κλέβει. Όταν εμείς είμαστε απρόσεκτοι. Όταν ενεργούμε με ίδια πρωτοβουλία. Με τη λογική μας, με τις σκέψεις μας. Όταν αφήνουμε το διάβολο να χαλάει την ειρήνη και τη χάρη του Θεού που είναι χαρισμένη σε εμάς στη ζωή μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Να μένουμε. Αλλά όμως ο χριστιανός, παρόλο που απολαμβάνει την τέλεια παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού, έχει έναν αγώνα μπροστά του. Πρέπει δηλαδή να είναι ολοκληρωμένος χριστιανός. Αλλιώς θα παραμείνει χριστιανούλης. Θα παραμείνει ένας ανθρωπάκος που θα κάθεται εκεί και θα κλαίει τη μοίρα του. Όταν μπροστά του είναι όλα τα αγαθά του ουρανού απλωμένα να πάει να τα πάρει. Θα κλαίει τη μοίρα του, θα γκρινιάζει, θα κοιτάει από εδώ, θα περιεργάζεται αντί να εργάζεται. Αλλά για να φτάσει στο σημείο να είναι ολοκληρωμένος χριστιανός έχει μια πορεία, αδερφοί. Έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο που μας τον περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος με λεπτομέρεια για να τον κατανοήσουμε και να αγωνιστούμε να τον ζήσουμε. Ναι, δια της πίστεως σώθηκες. Ναι, σου εδωρήθη η πίστης που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αιώνια και ουράνια για να διατηρείται η ζωή σου στην παρουσία του. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Στην πίστη φρόντιζε, σπούδαζε να καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια στην πίστη σου να προσθέτεις την αρετή. Καθώς δια της δόξης και της αρετής του Θεού εμείς σωθήκαμε και μας χάρισε ο Θεός τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, τώρα ο Θεός από μας θέλει στην πίστη μας να προσθέτουμε την αρετή. Και η αρετή είναι ελληνική λέξη και δεν είναι απλή. Σημαίνει αγαθοσύνη. Να είσαι αγαθός άνθρωπος, να μην πονηρεύεσαι, να μην κάνεις πονηριές. Καλοσύνη. Να μην έχεις κακία. Η αρετή είναι πολύ ωραία λέξη. Ψάχτε τη, αδερφοί, στα λεξικά να δείτε πόσο περιεχόμενο έχει. Γι' αυτό διάλεξε την ελληνική γλώσσα ο Θεός. Γιατί έχει πλούσιες λέξεις. Έχει λοιπόν αγαθοσύνη, είναι αγαθός ο χριστιανός. Εμπιστεύεται το Θεό. Δεν σκέφτεται με πονηριά. Δεν είναι υποκριτής. Δεν είναι ψεύτης. Είναι ειλικρινής. Είναι άγιος άνθρωπος του Θεού. Έχει καλοσύνη. Δεν έχει κακία μέσα του. Θυμό, μίσος, φθόνο. Αλλά έχει και μία άλλη ωραία έννοια η λέξη αρετή. Σθένος, ανδρεία. Είναι παλικάρι ο άνθρωπος του Θεού. Δεν εδόθησε μας πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Έχει σθένος, έχει ανδρεία. Όταν ομολογεί τον Ιησού Χριστό ξέρει ότι ξεσηκώνονται όλες οι δυνάμεις του σκότους εναντίον του. Αλλά εμπιστεύεται αυτόν που τον κάλεσε, αυτόν που τον έσωσε και τον παράκλητο που τον ζωοποιεί και τον διατηρεί. Εμπιστεύεται τον τριαδικό αιώνιο Θεό. Δεν φοβάται. Τον κατηγορούν οι άνθρωποι, δεν τον λογαριάζει. Δεν ενδιαφέρεται τι λέει ο διάβολος και τα παιδιά του. Μέσα στις κατηγορίες του, αυτό που τον καίει είναι τι λέει ο Θεός. Γιατί έχει φόβο Θεού. Δεν ενδιαφέρεται τι σκέφτονται οι άλλοι. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όταν υποστηρίζεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τις αλήθειες του Ευαγγελίου, δεν είσαι αρεστός. Όταν
ομολογείς Ιησούν Χριστόν και μιλάς για το Χριστό στους ανθρώπους, δεν είσαι αρεστός. Όταν συμβιβάζεσαι, α, τότε είσαι ωραίος. Έτσι έλεγε και ο Σεναχερήμ στον Εζεκία. Κάντε συμβιβασμό με μένα και θα σας δοθούν άλλα χωράφια πολύ καλύτερα. Ο χριστιανός δεν συμβιβάζεται, ούτε πονηρεύεται, ούτε κακιώνει. Είναι ανδρείος άνθρωπος. Και ένα τέταρτο νόημα, έννοια που έχει λέξη αρετή, είναι αξιοπρέπεια πνευματική. Είναι αξιοπρεπής. Δηλαδή άμεμπτος. Δηλαδή ενδιαφέρεται να είναι αληθινά φως μέσα στον κόσμο. Αλάτι στη γη. Ξέρει ότι είναι πόλη σκημένη επί όρους, που δεν δύναται να κρυφτεί. Και ξέρει ότι όπως ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού το αοράτου, έτσι και ο χριστιανός είναι η εικόνα, πρέπει να είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού. Μιμητής του Χριστού, μιμούμενος την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Χωρίς να προσθέτει και χωρίς να αφαιρεί. Στην πίστη λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος λέει προσθέσατε την αρετή. Αλλά στην αρετή προσθέσατε τη γνώση. Τη γνώση της αληθείας. Τη γνώση του Θεού. Ότι είναι ο παντοδύναμος, ο πατέρας μας που μας αναγέννησε. Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα. Ο πατέρας μας που το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας, το Πνεύμα της Δόξης, αναφωνεί Αββά ο Πατήρ. Ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Με αποκάλυψη Θεού. Όχι με εκπαίδευση σε σχολεία θεολογίας. Με αποκάλυψη Θεού. Ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων και τον εμπιστεύεται, ότι τα λόγια του είναι πνεύμα και ζωή, ότι τα λόγια του είναι η απόλυτη αλήθεια, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει. Ξέρει όμως ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και ο φίλος του, ο αδελφός του και είναι και ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Προσθέσατε λοιπόν στην αρετή τη γνώση της αληθείας. Ξέρει ότι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας είναι αυτός ο οποίος μεσητεύει εδώ στη γη υπέρ ημών όταν είμαστε ασθενείς με στεναγμούς αλαλήτως. Το ξέρει. Ξέρει το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού και μάλιστα η γνώση του αυτή δεν είναι θεωρητική, είναι κυρίαρχα εμπειρική. Έχει βιωματική εμπειρία της τριαδικότητος του Θεού. Φωνάζει πατέρα και ξέρει ότι ο Θεός λέει «Ιδού εγώ». Φωνάζει «Κύριε μου» και σηκώνεται, γύρεται από το θρόνο του ο Ιησούς Χριστός και πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και κατεβαίνει η δόξα του Θεού στο οστράκινο σκεύος, το αδύναμο, το σάρκινο που φθήρεται. Καθώς περνάνε τα χρόνια δε, ο εξωτερικός άνθρωπος στήρεται, αλλά δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ενδιαφέρεται ότι ο εσωτερικός ανανεούται από την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έχει γνώση της αληθείας και των μυστηρίων του Θεού. Έχει γνώση του Θεού Πατρός, του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Και επαναλαμβάνω, αυτή η γνώση των μυστηρίων, των μυστικών σχεδίων, των πνευματικών νόμων που περιγράφονται μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι θεωρητική. Δεν την έμαθε εξ αποστηθήσεως, ούτε εκ της ανθρώπινης διδασκαλίας, όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά την έμαθε καθώς είναι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Καθώς ομολογεί ότι δάσκαλός του είναι ο Ιησούς Χριστός και καθηγητής του είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό προσθέσατε στην πίστη την αρετή, στην αρετή τη γνώση και στη γνώση την εγκράτεια. Εγκράτεια είναι μια επίσης πολύ ωραία λέξη. Σημαίνει αυτοκυριαρχία.
αυτοπιθαρχία. Δεν υποτάσσεται στις επιθυμίες της σάρκας. Δαμάζει τη σάρκα του και τη δηλαγωγή, γνωρίζοντας ότι κι αν κηρύττει σε άλλους, αυτός αν δεν δαμάζει τη σάρκα του και δεν του δηλαγωγεί, θα βρεθεί αδόκιμος. Έχει αυτοπιθαρχία, έχει προγραμματισμό. Η ζωή του δεν είναι χήμα, δεν είναι τζάμπα. Ξέρει πότε σηκώνεται. Έχει πνευματική ζωή. Έχει σχέση με το Θεό που προσδιορίζεται από το Λόγο του Θεού αλλά και από τις αποφάσεις του ανθρώπου. Ξέρει πότε να προσευχηθεί, ξέρει πότε να διαβάσει. Ξέρει πότε να κοιμηθεί, ξέρει πώς να κοιμηθεί. Ξέρει πώς να ξυπνήσει. Αδιαλείπτος προσεύχεται. Όχι γονατιστός, αλλά είναι αδιαλείπτος ενωμένος με τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Έχει εγκράτεια πειθαρχία. Έχει έλεγχο του εαυτού του. Ο ελαυτός του δεν είναι ανεξέλεκτος. Δαμάζει το σώμα του και τα δουλαγωγή. Δαμάζει τις επιθυμίες της καρδιάς του. Δαμάζει την αλαζονία του βίου του, γιατί ξέρει ότι είναι άνθρωπος. Και όλα αυτά τα κάνει με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Η εγκράτεια δεν είναι να μην τρώμε, που είναι και αυτό. Είναι το πώς ζούμε. Ποια είναι η αληθινή πνευματική μας ζωή, που αυτή την ξέρει μόνο ο Θεός και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Πώς σπαταλάς το χρόνο σου, πώς ζεις, τι εργάζεσαι και τι περιεργάζεσαι, τι σκέφτεσαι, τι φοβάσαι, τι ελπίζεις, τι φιλοδοξείς, τι επιθυμείς. Δεν είναι εύκολο να δαμάζεις το σώμα σου, την ψυχή σου και το πνεύμα σου. Δεν είναι εύκολο να δαμάζεις την καρδιά σου που είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν είναι εύκολο να δαμάζεις το πνεύμα σου και να το διατηρείς στην παρουσία του Θεού, ταπεινό, πράο και ησύχιο, που είναι πολύτιμο στο Θεό. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είναι ένας αγώνας που πρέπει να προσθέτουμε στην γνώση την εγκράτεια, αλλά και στην εγκράτεια την υπομονή. Έχομεν χρίαν υπομονής, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί έχοντες υπομονή τότε κάνουμε το θέλημα του Θεού και τότε θα απολαύσουμε την επαγγελία του Θεού. Τότε υπομονή είναι καρτερικό της. Μπορεί και περιμένει, μπορεί και αντέχει, μπορεί και ανέχεται, μπορεί και περιμένει και μπορεί και συνεχίζει. Δεν χάνει την υπομονή του, δεν αποκάμει. Και περιμένει και υπομένει και αντέχει και συνεχίζει το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν, διατηρώντας την πίστη του. Μάλιστα ο Απόστολος Ιάκωβος λέει κάτι που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού να το διαβάσω. «Πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, σε επιθέσεις του διαβόλου και των παιδιών του. Εσείς να χαίρεστε, να αγάλεστε, γιατί γνωρίζετε ότι αυτό επιτρέπεται από το Θεό για να δοκιμαστεί η πίστη σας». Γιατί δοκιμάζεται η πίστη σας και η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται στη ζωή σας υπομονή. Καθώς δοκιμάζεται η πίστη σου, εργάζεται ο Θεός μέσα την υπομονή που είναι απαραίτητη για να κάνεις το θέλημα του Θεού και να απολαύσεις επαγγελίες του Πατρός. Η δε υπομονή σας ασέχει. Όταν κάνετε υπομονή, εργάζεστε έργο τέλειο, γιατί τότε θα είστε τέλειοι και ολόκληροι εις μηδέν, όντες εις μηδέν ελλειπείς. Υπομονή σου την περίοδο που ο Θεός αφήνει το διάβολο να σε πειράξει, τη στιγμή που δοκιμάζεσαι από ξαφνικά γεγονότα, φρόντισε να κάνεις υπομονή για να διατηρήσεις τον αγιασμό σου.
Και όταν κάνεις υπομονή, φρόντισε να έχεις έργο τέλειο. Είναι απαραίτητο για να βρεθείς δόκιμος εις το Θεό και να μην είσαι ελλιπής εις μηδέν και τέλειος. Όμως στην υπομονή φρόντισε να προσθέτεις την ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι φόβος Θεού. Φόβος Θεού όχι ότι θα σε τιμωρήσει ο Θεός ή θα σου ρίξει κεραυνούς ή θα σε κρίνει ή θα σε κατακρίνει. Όχι, ο Θεός είναι αγάπη. Φόβος Θεού να μην τον λυπήσεις με τη σκέψη σου, με τους διαλογισμούς σου και με τα έργα σου. Φροντίστε, λέει, σπουδάστε να μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως, γιατί αν δεν φροντίζεις να μην λυπείς το Πνεύμα το Άγιο, τότε έρχεται σε αμφιβολία η μέρα της απολύτρωσής σου. Γι' αυτό ο άνθρωπος διακρίνεται, ο άνθρωπος του Θεού. Θέλει ο Θεός να διακρίνεται από τον φόβο του Θεού, από το σεβασμό του Θεού, από το σεβασμό των θείων πραγμάτων. Θεία πράγματα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Πρέπει να σέβεσαι την Εκκλησία του Χριστού. Θεία πράγματα είναι ο αδελφός σου που τον αναγέννησε ο Θεός. Πρέπει να τον σέβεσαι. Θεία πράγματα είναι οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, ο ποιμένας, οι εργάτες. Πρέπει να τους σέβεσαι και να τους τιμάς. Αυτό είναι ευσέβεια. Θεία πράγματα είναι ο Λόγος του Θεού. Να σέβεσαι την ώρα που κηρύτε το Λόγος του Θεού. Θεία πράγματα είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, να τα σέβεσαι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Θεία πράγματα είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, εκ των πλέον θείων γεγονότων που λαμβάνουν χώρα μέσα στην Εκκλησία. Να το σέβεσαι, να φοβάσαι το Θεό, να περπατάς κατά το θέλημά Του, ώστε η ζωή σου να είναι μέσα σε πνευματική πορεία, σε θεϊκή παρουσία, δηλαδή αγιασμός στην πράξη. Όχι θεωρητικός αγιασμός, που είναι απαραίτητος η γνώση του αγιασμού, αλλά αγιασμός στην καθημερινότητά σου, στα λόγια σου, στη σκέψη σου, στη ζωή σου, στην έγερσή σου και στο κάθισμά σου, στον ύπνο σου και στο ξύπνιο σου, στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου. Πρακτικός καθημερινός αγιασμός είναι η ευσέβεια και ο φόβος προς τον Θεό που πρέπει να την προσθέτουμε στην υπομονή μας. Και στη συνέχεια, ας μην ξεχνάμε όμως ότι η ευσέβεια, μας λέει ο Λόγος του Θεού, την αγώνας και είναι ωφέλιμη προς πάντα και στη ζωή αυτή αλλά και στην αιώνια ζωή. Αλλά στην ευσέβεια φρόντισε να προσθέτεις τη Φιλαδελφία. Είναι η εντολή του Χριστού η καινούρια. Να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Και πώς σε αγάπησε? Πέθανε για σένα. Έδωσε την ψυχή του για σένα. Σε συγχωρεί. Όποτε μετανοείς, σε συγχωρεί. Όποτε ζητάς συγγνώμη, στη χαρίζει. Ό,τι του ζητάς, το δίνει. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Ο Χριστός δεν απαιτεί, προσφέρει. Και ο άνθρωπος που απαιτεί δεν έχει αυτή τη λογική του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, άρα δεν είναι του Χριστού. Ο χριστιανός ποτέ δεν απαιτεί. Οικετεύει μόνο από το Θεό και στους ανθρώπους προσφέρει, δεν ζητάει. Υπηρετεί, δεν ζητάει να τον υπηρετήσουν. Δεν θέλει, δίνει. Γι' αυτό και διακρίνεται για τη Φιλαδελφία του, που είναι απαραίτητη να προσθεθεί στην ευσέβεια. Και εν τέλει στη Φιλαδελφία αγάπη για όλους. Αγάπη για αυτούς που δεν σε αγαπάνε, τους εχθρούς. Αγάπη για αυτούς που σε μισούνε,
Αγάπη για αυτούς που σε κατηγορούνε. Αγάπη για αυτούς που σε κακοποιούνε. Αγάπη για τους σταυρωτές σου. Όπως την εκδήλωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όχι καταρώμενος αυτούς που τον σταύρωσαν, αλλά ευλογώντας αυτούς που τον σταύρωναν, που του πέρναγαν τα καρφιά λέγοντας «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Και όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Ο Χριστός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει να έρθουν σε μετάνοια. Θέλει όλοι να σωθούν. Αν και ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν όλοι να σωθούν. Αλλά αγωνίζεται για όλους να σωθούν. Στην προσευχή του, στο έργο του, στη ζωή του. Στο θρόνο του. Στο θρόνο της χάριτός του. Γνωρίζοντας βέβαια ο Απόστολος Πέτρος ότι ο σύνδεσμος της τελειότητος, αυτό που τελειοποιεί τον άνθρωπο, είναι η αγάπη. Όμως λέει κάτι πράγματα τώρα πάρα πολύ σοβαρά ο Απόστολος Πέτρος, τελειώνοντας την πρότασή του. Εάν αυτά δεν υπάρχουν και μάλιστα δεν περισσεύουν, και αυτό το απευθύνει ο Λόγος του Θεού στον κάθεραν από εμάς σήμερα ξεχωριστά. Αν αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και δεν περισσεύουν, τότε είσαστε αργοί και άκαρποι. Η επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν έχει κανένα καλό αποτέλεσμα στη ζωή σου. Ξέρεις, θα πει αργός. Δεν έχεις δουλειά. Ψάχνεις να βρεις και δεν βρίσκεις. Θέλεις να δουλέψεις αλλά δεν μπορείς. Χτυπάς πόρτες και δεν σου ανοίγει καμία. Επιθυμείς και δεν έχεις. Δεν σε προσλαμβάνει ο Χριστός στο έργο του. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Μέσα στην Εκκλησία όλοι πρέπει να εργαζόμαστε. Αλλά όχι να εργαζόμαστε δουλειές που εμείς αποφασίζουμε ή οι άνθρωποι δίνουν. Να εργαζόμαστε δουλειές που ο Χριστός μας χαρίζει και εμείς με επιμέλεια τις εργαζόμεθα. Δεν είναι να εργάζεσαι στο έργο του Θεού, είναι να σε χρησιμοποιεί ο Χριστός στο δικό του έργο. Εάν αυτά δεν υπάρχουν, τότε είσαι αργός και πρέπει να διορθωθούμε, αδελφοί, όλοι μας. Όλοι μας. Και όχι μόνο αργός και άκαρπος. Δεν καρποφορείς. Ένα δέντρο, μια σικιά που πήγε ο καλλιεργητής και λέει 3 χρόνια δεν κάνει σίκα. Να την κόψουμε? Και πάει ο ιδιοκτήτης της και λέει κάνει υπομονή. Φρόντισε τη 1 χρόνο ακόμη και αν δεν κάνει τότε κόφτη. Πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ θέλει εκριζωθεί. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να κινδυνεύουμε μέσα στην Εκκλησία του Θεού να είμαστε αργοί και άκαρποι επειδή δεν καταλάβαμε ότι πρέπει να μην μείνουμε στην πίστη μόνο, αλλά στην πίστη να προσθέσουμε την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια, την υπομονή, την ευσέβεια, τη φιλαδελφία και την αγάπη. Γιατί όμως ο άνθρωπος αυτός που δεν τα έχει αυτά είναι αργός και άκαρπος? Και πώς θα καταλάβει πρώτα ο άνθρωπος αυτός ότι δεν τα έχει αυτά? Είναι όταν είναι αργός και άκαρπος. Έτσι θα καταλάβει. Όταν δεν είναι χρήσιμος. Χρήσιμος για κανέναν. Ναι. Όταν δεν είναι χρήσιμος σε τίποτα. Αυτός είναι ο αργός και ο άκαρπος. Δεν είναι χρήσιμος πουθενά. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Θέλει αλλά δεν μπορεί. Προσπαθεί αλλά δεν τα καταφέρνει. Αγωνίζεται αλλά δεν νικάει.
τότε είναι ελλιπής. Είμαι ελλιπής και πρέπει να φροντίσω να καλύψω τις ελλείψεις μου. Διότι αυτός ο άνθρωπος μοιάζει, όταν δεν υπάρχουν αυτά και δεν περισσεύουν, να είναι όπως ο τυφλός. Ξέρετε τι θα πει τυφλός? Ζει στο μαύρο σκοτάδι. Δεν ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Δεν ξέρει τι το περιμένει και τι θα συναντήσει. Στην αγωνία, στο φόβο. Και αν μάλιστα το σκοτάδι είναι επιλογή του, τότε τα έργα του είναι πονηρά. Γιατί ήρθε το φως, αλλά αυτός εξέλεξε το σκότος. Γιατί τα έργα του είναι πονηρά. Αλλά δεν είναι ότι ζει μες στο σκοτάδι, αλλά είναι και μίωψ. Ξέρετε τι θα πει μίωψ? Βλέπει μόνο κοντά, μόνο τον εαυτό του, μόνο το χέρι του. Δεν έχει όραση Θεού. Δεν μπορεί να διακρίνει, δεν έχει την όραση των αετών που πετάνε πάνω στα ψηλά βουνά. Βλέπει μόνο γύρω από τον δικό του εαυτό και κρίνει με βάση το δικό του εαυτό. Φύλαυτη, φύλαυτος, λέει ο Λόγος του Θεού. Όλο το ενδιαφέρον του είναι ο εαυτός του και μερικές φορές άντε και η οικογένειά του. Μοιοπάζει και λυσμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτημάτων. Γιατί όταν μοιοπάζεις, ξεχνάς. Γιατί δεν έχεις όραση. Δεν μπορείς να δεις τα χάλια σου. Δεν μπορείς να δεις τη δόξα του Χριστού. Δεν μπορείς να δεις την ευλογία του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει στη ζωή σου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί μου. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Γι' αυτό και προτείνει δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερο από ό,τι κάνετε. Ξέρω τι κάνετε, αλλά επιμελήθητε περισσότερο. Γιατί πρέπει να κάνετε βέβαια την κλίση και την εκλογή σας. Είναι ανάγκη να επιμεληθείτε για δύο πράγματα στη ζωή σας. Για την κλίση και για την εκλογή σας. Για την κλίση που ο Θεός σας κάλεσε. Για ποιο λόγο σας κάλεσε? Και την εκλογή σας, για ποιο λόγο σας εξέλεξε? Γιατί σήμερα βρισκόσαστε εδώ? Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός από σας, που θέλει να φτάσετε? Και έτσι ταύτα πράττοντες θα σας χαριστεί, θα σας δωρηθεί, θα σας δοθεί πλούσια η είσοδος στην αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Να λοιπόν η επιστήμη κυβερνήσεως. Να πως διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Για να μην είμαστε αργοί και άκαρποι. Γιατί, για να είναι βεβαία η κλίση μας και η εκλογή μας. Να μην βρεθούμε μπροστά σε έκπληξη. Όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα και δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι γυναίκες στον μήλο. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Και δύο άντρες θα είναι στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Οποία έκπληξης. Οποία έκπληξης για τις πέντε παρθένες τις μωρές. Και οποία ευλογία και χαρά για τις πέντε παρθένες τις φρόνιμες. Ο Θεός δεν επέζεται, αδερφοί. Χριστέ μου, βοήθησέ μας. Όποιος παίρνει στη σάρκα θα θερήσει φθορά. Όποιος παίρνει στο Πνεύμα το Άγιο θα θερήσει ζωή αιώνιο. Με το Θεό δεν μπορείς να παίζεις. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας πάντοτε. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει και την ευκαιρία και κάθε Κυριακή που παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας πάντοτε και ύστερα να παίρνουμε μέρος στην κλάση του άρτου. Γιατί θα γίνει κατάκριση σε μας. Δεν είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, η εκκλησία Λούνα Πάρκ. Δεν είναι εκκλησία σωματείο.
Δεν είναι εκκλησία, η εκκλησία του Θεού παρεούλα. Η εκκλησία του Θεού είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και η εκκλησία είσαι εσύ. Η αλήθεια στηρίζεται απάνω σου, απάνω σας, απάνω μας. Την αλήθεια του Ευαγγελίου ο Θεός τη στηρίζει επάνω σου. Επάνω σου. Σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά σου, στην τοπική αυτή εκκλησία, στην εκκλησία την ευρύτερη. Δεν είναι αστιάκια, δεν είναι παιχνιδάκια. Ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Όλα αυτά που βλέπετε θα παρέλθουνε. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Μόνο ο Λόγος του Θεού θα μένει στον αιώνα. Γι' αυτό αγαπημένα μου αδέλφια, με φόβο Θεού, να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού, γνωρίζοντας ότι το τέλος πάντων επλησίασε. Ας φροντίζουμε λοιπόν, ας σπουδάζουμε λοιπόν ακόμη περισσότερο, να κάνουμε βέβαια την κλίση μας και την εκλογή μας, ώστε ο Θεός να μας δωρήσει πλούσια την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Επιστήμη κυβερνήσεως που διδάσκει μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού στη ζωή μας. Οικονόμη των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.